Οπό. Πέτρο, έχουμε ένα βίντεο να κάνουμε. Α, ξέχασα ρε παιδιά, πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα Πέτρο. Γεια σου Μητσέρα. Hello guys, ξεκινάμε λοιπόν λίγο διαφορετικά αυτό το επεισόδιο, χωρίς χέρια, γιατί σε αυτό το επεισόδιο θα βάλουμε πολύ χέρι στο αυτοκίνητο. Έτσι. Τι θα κάνουμε? Θα ξυλώσουμε αυτό το μοντέρ έξω. Και το σασμάν και τους άξονες και όλα τα ηλεκτρολογικά. Όλα. Είναι απλό? Όχι. Αλλά εμείς το κάνουμε τόσο απλό. Να φαίνεται στο βίντεο όμορφο. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πούμε πρώτα. Τι μοτέρ είχε πάνω το Hilux? 2200 καλμπιρατέρ, βενζίνη. Σε σειρά είναι οι κύλινδροι. Θα βγει αυτό, παλιάς τεχνολογίας. Θα βάλουμε ένα άλλο, το οποίο είναι... Δεν το λέω. Βε, θα το πούμε. Θα το πούμε σε αυτό το επεισόδιο, είναι Βε. Δεν θα πούμε νούμερο. Βε. Βε, 6, Βε, 8, Βε, 10, Βε, 12. Πολλά έχει. Όχι. Μην να πούμε αλλιώς. Για πες. Να πούμε πόσες βαλβίδες έχει. 12V, 24V. Όχι. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Λοιπόν, οπότε θα κάνετε υπομονή γιατί στο επόμενο επεισόδιο ξεκινάμε τα επεισόδια που βάζουμε το νέο μοτέρ του Hilux. Σωστό. Πάμε για δύναμη. Πάμε να ανεβαίνουμε στα βουνά χωρίς να φοβόμαστε. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα σε αυτή τη σειρά. Φυσικά. Θέλω λοιπόν να πούμε ότι θα χρειαστεί να ενισχύσουμε και άλλα πράγματα εκτός από το μοτέρ. Ναι, βάσεις που θα χρειαστούν και για το μοτέρ και για το σασμάν. Και με τους άξονες θα έχουμε κάποια διαφορετική στο θέμα των σταυρών, τέλος πάντων. Θα είναι λίγο πιο ενισχυμένα τα πράγματα για να μπορεί να αντέξει τη δύναμη όλη και ο άξονας και ο μπροστινός και πίσω. Δεν είναι απλά παίρνουμε ένα μοτέρ, το πετάμε πάνω και τέλος. Όχι, όχι, έχει μελέτη αυτό το πράγμα. Όπως όλες οι μετατροπές θέλουν μελέτη. Αυτό θα το δείτε και στο επόμενο επεισόδιο και σε αυτό το επεισόδιο θα βγάλουμε μοτέρ, σασμάν και όλα όσα είπες. Να πούμε ακόμα λοιπόν, περισσότερα. Και ακόμα περισσότερα. Και θα δούμε και τι έχει και αυτό. Μπράβο, γιατί αυτό από ό,τι είδα έγινε σαπουνόπερα. Χαμός. Τι έγινε μέσα? Πάλι καλά που έκατσε 1,5 μήνα απ' έξω και έχει ηρεμήσει λίγο. Έχει και μπορέσαμε και το βάλουμε μέσα. Φλατζάραμε. Φλάτζα, ρήγμα, θα δείξει. Θα ανοίξουμε και το μοτέρ σε αυτό το επεισόδιο, ναι. Να δείξουμε τη ζημιά, τη φθορά, ναι. Για να έχετε και εσείς υπόψη, αν γίνει κάτι τέτοιο στο αυτοκίνητό σας ή σε κάποιο αυτοκίνητο που να πάρετε, σωστά. Τι να κάνετε, να το πετάξετε. Για να πάτε σε κάτι πιο δυνατό. Ό,τι αξίζει. Πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο, θέλω να κάνουμε. Θα μου δώσεις λίγο χρόνο γιατί υπάρχει κάτι μέσα στο μαγαζί του Πέτρου που εγώ θέλω να το δείξω. Το έχεις λατρέψει. Το έχω λατρέψει. Κοιτάξτε. 4,7 V8. Θέλω να έρθει η κάμερα κοντά να το δείξει. 4,7 V8. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μοτέρ, παιδιά, σε αυτό το αυτοκίνητο είναι από Grand Cherokee. Έλα με στο πλάνο. Grand Cherokee. Είναι μοντέλο του 2002. Είναι V8. Πολύ δυνάμει. Και ειδικά σε μια τέτοια καρότσια που έχουμε ενισχύσει κιόλας, θα κάνει τρελά πράγματα, παιδιά, στο βουνό. Θέλω να το δείξω γιατί μπορεί να μην το προλάβουμε να το έχουμε όταν θα τελειώσει το αυτοκίνητο. Το δείχνουμε γιατί εννοείται. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και να καταλάβουμε ότι όταν έχεις μεράκι, αντικειμενικά και ξέρεις, μπορείς να χωρέσεις τα πάντα στο οτιδήποτε. Και αυτό είναι το μισό το δικό μου. Αυτό είναι το μισό. Άρα φυσικά. Το μοτέρ πάμε για διπλάσιο. Εννοείται. Χέμι βλέπω. Μυστικά, χέμι. Μυστικά. Πάμε πίσω στο δικό μας. Λοιπόν, λέω σιγά σιγά να σε αφήσω να δουλέψεις, να το ξεκινήσουμε να το πιάσουμε. Έχουμε να βγάλουμε και καπό εδώ πέρα για να έχουμε καλύτερη οπτική. Έχει, θα ξυλωθούν διάφορα πραγματάκια τα οποία θα τα δείτε άμεσα. Παρέα με τον Παναγιώτη και τον Σάκη, τα παιδιά που δουλεύουν εδώ στο μαγαζί, παρέα με τον Πέτρο. Θα βάλω vlog. Το οποίο θα βλέπουμε όλη τη ροή της δουλειάς, τα πιο ωραία κομμάτια, θα γελάσουμε, θα περάσουμε ωραία και πάνω απ' όλα θα ξεκινήσουμε αυτό το αυτοκίνητο να παίρνει άλλη μορφή, άλλη καρδιά, άλλο στυλ, άλλο ύφος. Ξεκινάμε. Θέλεις. Θέλω. Σήμερα. Τώρα. Τώρα. Πάμε. Τώρα. Φύγαμε. Παναγιώτης σε εργαλειοθήκη, Σάκης εργαλειοθήκη, εγώ εργαλειοθήκη και ξεκινάμε. Φύγαμε. Σάκη, άξονες, βαλβολίνες, έξω. Εκτός από τον πίσω άξονα. Πάνω, πάμε να κάνουμε καπό. Κοίτα, ζεστό φίδι τώρα, το βλέπεις. Άνοικε.
Όταν πας βόλτα στο βουνό και ξεμείνεις από νερό, ανοίγεις ένα κολάρ, το βάζεις ένα ποτηράκι, το πίνεις και δεν ξεμείνεις ποτέ από νερό. Αέριο. Αέριο δεν έχει. Είμαστε σε καλούδα. Πότατε. Να σου πω, για κάνει ένα τσιγαράκι. Κανονικά εδώ πέρα δεν έπρεπε να βγάζει. Δεν είναι λάθος, αυτά είναι χαλασμένα όλα. Με το που κλείνει στο διακόπτη είναι να κλείνει εδώ πέρα η κολυβαλίδα. Ότι το ρελέ. Δεν πάει ο πνευμόνας. Εδώ ο Δησίας μας έκανε τέλεια δουλειά. Και ξέπνησή μας είναι έτοιμη να βγει. Μαζί με το χταπόδι και το δίχαλο. Παρέα με το υπόλοιπο μοτέρ. Έλα λοιπόν να βάλουμε ένα χεράκι εδώ. Έλα Παναγιώτη, να σου φωτίσω λίγο. Φωτίζω. Εγώ εδώ φωτίζω και χαλαρώνω. Φωτίζεις βέβαια όχι εκεί που θα ήθελα να φωτίζεις, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ρε παιδί. Εκεί είναι που μετράει. Αφαιρώ, λέω, τελευταία βίδα για να αφαιρέσουμε από πάνω από το κεντρικό το κάλυμα του. Το οποίο εντάξει, βλέπετε όλοι γιατί έχει κάνει τη δουλειά του. Αυτό εδώ μέσα είναι γεμάτο υδράργυρο. Όταν ζεσταίνεται αυτός ο υδράργυρος, σφινώνει και παίρνει όλες τις στροφές του κινδύνου. Έλα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Αφού βγάλαμε την τάπα με τη δυσκολία, εδώ, αυτό εδώ που βλέπεις, και τι ωραίο που είναι. Αυτό τι κάνεις τώρα, κάνεις... Μπορείς στο βουνό όταν θα μείνεις από φαγητό, γιατί με το νερό το βρήκαμε, βάζουμε παραφλού. Όταν θα μείνεις από φαγητό, παίρνεις λίγο ψωμάκι, κάνεις λίγο έτσι εδώ, το πασαλίδεις πάνω και το τρως. Δεν ξεμένεις ποτέ, overland, αλλά μόνο με αυτό το μοτέρ. Και επειδή έχετε φτιάξει τη φέτα με το μέλι, πάμε να βάλουμε και βούτυρο. Θέλετε? Βούτυρο λοιπόν, έλατε πιο κοντά. Το οποίο είναι φρέσκο βούτυρο. Το πασαλίβεις έτσι εδώ, το βαράς κιόλας για να πάει παντού. Τώρα φαίνεται το Μιν και το Μαξ. Και μετά το τρως. Τι έχουμε να δούμε μες στο μοτέρ? Τις κακαμούτσες. Έχουμε δέσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, με το παλάγκο. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το μοτέρ. Παναγιώτη, Σάκης, Πέτρος με βοηθήσανε να τα βγάλω όλα. Αυτή είναι η Δίζα. Αυτή είναι η Δίζα. Α, δεν βγαίνει. Δίζα. Α, δεν βγαίνει. Λοιπόν, και τώρα κατεβαίνουμε να βγάλουμε σιγά σιγά το μοτέρ. Δεν πρέπει να βγει το μοτέρ πάνω. Κατεβαίνουμε. Γιατί έχει γίνει τόσο. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε και το σασμάν. Να βγάλουμε σασμάν και να τα ανοίξουμε. Φύγαμε. Μπορείς να το σκέψεις λίγο. Μπορείς να πάρεις τα μούτρα σου σε σένα. Όχι, έχω το condition, αλλά πάμε σε άλλο. Πάμε. Κάβλα λίγο μπροστά σε σένα. Για να πάμε λίγο έξω. Βεβαίως. Πάμε πάνω. Πάμε λίγο έξω. Bye bye, πάμε πάνω. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, ανοίγω. Ανέβασε. Ωραίος, τράβα. Ωραίος, πάμε. Φύγαμε. Ελάτε να δείτε. Δίσκος. Παγωμένος.
μυρωδιά, θες να βρίσεις. Αναμένω πλατό με σημάδια και αναμένω βολάνι. Μίλησε μου. Τι να πω. Τι λάδι είχες βάλει τελευταία φορά? Δεν είναι σαν σοκολάτα. Δεν είναι σαν σοκολάτα. Σαν τι είναι, σαν μαγιονέζα. Αυτό έχουν περάσει τα νερά μέσα στα λάδια. Δεν πώς είναι. Αλλά έχουν περάσει πολύ καλά. Και θα δούμε τώρα και πόσα λίτρα έχεις μέσα. Αν έπαιρνε 4-5 λίτρα μπορεί να έχει και 8. Έχουμε φτάσει στα 5 λίτρα. Ακόμα βγάζει. Έχουμε ξεπεράσει το ποσοστό που μπορεί να έχει μέσα, σαν λάδι. Εγώ λέω να μην το λύσουμε το μοτέρ. Κρίμα είναι. Γιατί κρίμα? Θέλετε να το λύσουμε? Μα σαν καινούριο ήταν το μοτέρ. Ήταν. Το 1992. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, ρε Δημήτρη. Τώρα για το χειμώνα είναι ότι πρέπει. Κοιτάω τι ωραίο είναι. Είναι κρίμα. Φλατζαρισμένα, έτσι. Είναι κρίμα. Του δώσε να καταλάβει όμως. Το ευχαριστήθηκε στο έπακρο. Κοίταξε, έχουν περάσει σχεδόν, όχι σχεδόν, βασικά έχουν περάσει 30 χρόνια. Το αυτοκίνητο ξέρει πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει. Πόσα? 600.000. Με αυτό το λάδι. Με αυτό το λάδι, όχι. Αλλά έχει περάσει το μισό εκατομμύριο. Αυτό το μοτεράκι εδώ πέρα πάνω, παιδιά που βλέπετε. Μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα. Πολύ άδειξε. Και καλά άδειξε. Το Ιώτα, δεν σπάνε, δεν χαλάνε. Έτσι. Και έρχεται τώρα το καινούριο. Το Ιώτα. Το V. Δεν σπάει, δεν χαλάει. Κοίτα, έχει και μπαμπλής. Στράγγιξε. Τι θα δούμε μέσα. Αυτό το θέλει ο πατέρας να πάρει σπίτι. Για τραπεζάκι μόνο. Για τραπεζάκι. Να ξεκινάω να λυνώ, δηλαδή. Ξεκίνα. Πάμε να βγάλουμε ψευτό κάπακο, έλα. Βουαλά! Ελάτε να δείτε. Come on, come on. Κοίτα. Έχουν σκουριάσει τα κοκοράκια όλα. Έχει περάσει πάρα πολύ νερό. Για πάρα πολύ καιρό. Να υπενθυμίσω ότι τα λύνουμε με πιστόλι γιατί δεν μας νοιάζει το μοτέρ, έτσι. Μην πάρει ξελιωθούμε κιόλας. Είμαστε έτοιμοι, Μίτσο, έλα! Τι? Να βγάλουμε την κεφαλή. Για να δούμε λοιπόν τι κρύβεται μέσα. Θέλει να βγει μόνη της, κοίτα εδώ. Τι κρύβεται μέσα. Άρα. Ωρε φίλε. Λοιπόν, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Εδώ πέρα βλέπω μια πισίνα είχα. Εδώ είναι η πισίνα σου, χωρίς φωτισμό, δεν έχει δείξει φώτα μάλλον, γι' αυτό δεν την είδες καλά και την έκαψες. Τέλεια. Με βουλωμένα όλα τα υπόλοιπα, όπως η αυλή του νερού. Αυτό εδώ πέρα το κάψιμο, τι είναι εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Αυτό είναι κακή καύση. Τέλος πάντων, έχουν περάσει νερά, έχουν περάσει λάδια, έχουν περάσει τα πάντα. Μετά από 1.000.000 χιλιόμετρα, φυσιολογικό είναι. Εντάξει, δεν φτάσαμε 1.000.000, αλλά φτάσαμε μισό πλάς. Να δείξουμε
Και την κεφαλή. Για να δείξουμε εδώ πέρα. Για να δείξουμε την κεφαλή. Ορίστε. Όπα, απότομο ήταν αυτό. Σκουριασμένες βαλβίδες. Δεν υπάρχουν λόγια. Για τους γνώστες, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, καλή συντήρηση παιδιά στα αυτοκίνητα και προσοχή. Αυτό το μοτέρ για να φτιαχτεί δεν συμφέρει. Πάμε για άλλο. Πάμε για άλλο. Για οπότε, μοτέρ. Πάμε να μην καίμε πλέον μοτέρ, πάμε να καίμε λάστιχα. Έτσι. Και πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Πάμε. Φύγαμε. Κάπως έτσι λοιπόν τα βγάλαμε όλα. Όλα. Μοτέρ σασμάν. Σε 10 λεπτά. Μπαμ μπαμ για το βίντεο αυτό. Πέτρο, έχουμε πάρα πολύ δουλειά για το Hilux. Πάρα πολύ. Και όπως είδες, τα βγάλαμε αρκετά γρήγορα. Μείναν πολλές αναμονές πάνω. Έχουμε να τακτοποιήσουμε όλο το χώρο της μηχανής πριν ξεκινήσουμε το μοτέρ. Έχουμε και να κάνουμε επισκευή στο άλλο μοτέρ. Να το πούμε λοιπόν, θα δώσουμε ένα spoiler στα παιδιά, εννοείται πριν κλείσουμε, γιατί θα μας κρατήσουμε μούτρα ξεκάθαρα και θα γίνει χαμός στα σχόλια. Φυσικά. Το μοτέρ που θα βάλουμε είναι το Yota V6. Είναι ένα τρίλιτρο. Σωστά. Το οποίο λοιπόν είναι από το αμερικάνικο Hilux, το οποίο δεν έχει έρθει εδώ Ελλάδα. Όχι. Το βρήκαμε, όλα τα βρίσκει ο Πέτρος και θα μπει σε αυτό το αυτοκίνητο. Σωστά. Όλη τη διαδικασία της ανακατασκευής, καθώς έχει φλατζάρι και αυτό, θα τη δείξουμε. Σωστά. Θα λύσουμε και τις δύο κεφαλές. Και όλα και τα πιστόνια και τους στροφάλους και τους οχυροτροφόλους και όλα. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να κατέβω τον Πέτρο. Μπορείτε να τον βρείτε εδώ και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τα δικά σας αυτοκίνητα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται πολύ δυνατό επεισόδιο με μοτεράρα. Θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά like, subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε κάθε νέο επεισόδιο και να πούμε ότι και σε αυτή τη σειρά έρχεται Build to Give 3. Wow. Το οποίο χαμός. Με αυτά εδώ τα νέα ζακετάκια, με φουτεράκια, καπελάκια και τα πάντα, θα μπορείτε να το διεκδικείτε και ένας τυχερός από εσάς να κερδίσει ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Για άλλη μια φορά. Ερώτηση. Θα γίνει ποτέ Build to Give off-road? Ας περιμένουν λίγο ακόμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Ποτέ δεν ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Και τα λέμε, παιδιά. Σίγια. Αλλάξουμε επιτέλους αυτό το μοτέρ. Δεν είναι κατάσταση αυτή, ρε Μίτσο. Ούτε μέσα στο μαγαζί δεν μπορούμε να το βάλουμε. Γιατί? Δεν είναι στο σπίτι. Ούτε δίσκους έχει, ούτε συμπλέκτη, ούτε γκάζι. Ούτε μοτέρ. Μοτέρ, δεν έχει μοτέρ. Πάμε να δούμε. Έλα. Άστο. Θες να το ανοίξω? Ναι. Αυτό είναι μοτέρ. Τι κοιτάς εκεί? Τι να κοιτάξω, το δεύτερο. Το χάλι, το μαύρο, τότε το βλέπεις. Χάλι. 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 Λοιπόν, χέλο. Τι, δεν σ' αρέσει κάτι, Ελένη, λέγε. Έλα, ακούσουμε λίγο πώς ακούγόμαστε. Δημήτρη. Έλα, πάρτο. Γιατί έχει κάψει φλάτζα. Πάρτο. Τώρα. Έλα ρε, και τραβώντας ωραία. Έχει περάσει μία ώρα. Δύο. Δε, περνάει γρήγορα η ώρα. Στο επεισόδιο έχουν περάσει λογικά 5-6 λεπτά. Τρία. 5-6 λεπτά. Τρία. Και... Μαγεία θα πει. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, έχει περάσει περίπου μία μισή ώρα. Δύο. Έλα, αρχίζει πάλι, δεν είναι μαλακίες. Πάμε πάλι. Ένα ωραίο, πάμε έτοιμο. Εσύ κάτσε τσίκο λίγο, κλείσε λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, έτοιμοι! Είμαστε έτοιμοι! Γιατί πάρατε το χαμπίδι! Το κοιτάζω και το κοιτάζω και... Αρχίζει πάλι τη φαλακή! Μα το κοπανό και γελάει λίγο! Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα!